αναμειγνύουμε τα αυγά με το γάλα και το λάδι. Το τηγάνι απλώνουμε μερικά κομματάκια από βούτυρο, βάζουμε δύο φύλλα στη μία πλευρά shorter, δύο φύλλα στην απέναντι πλευρά tourists, τοποθετούμε ακόμα δύο φύλλα στη μέση Απλώνουμε περίπου το μισό μείγμα. Βάζουμε σπασμένη φέτα. Τριμμένο κίτρινο τυρί. Σκεπάζουμε με δύο φύλλα. Κρατάμε λίγο από το μείγμα και περιχύνουμε το υπόλοιπο. Απλώνουμε φέτα και κίτρινο τυρί. Σκεπάζουμε με ακόμα δύο φύλλα. Βάζουμε το λίγο μείγμα που κρατήσαμε. Φέρουμε προς τα μέσα τις άκρες. Τοποθετούμε το τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Και όταν ροδίσει μία πλευρά, βάζουμε την τυρόπιτά μας σε ένα πιάτο. Λιώνουμε λίγο βούτυρο στο τηγάνι. Και ψήνουμε την άλλη πλευρά της πίτας. Όταν ροδίσουν και οι δύο πλευρές, σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Διαλύουμε την μαγιά στο χλιαρό νερό και στο χλιαρό γάλα. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι, το αλάτι. Ανακατεύουμε και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι.
Όταν γίνει χυλός, σκεπάζουμε και αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Το δουλεύουμε ξανά με αρκετό αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε αλευρωμένο ταψί. Δίνουμε σχήμα. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε για μία ώρα να φουσκώσει. Ψήνουμε στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά, κατεβάζουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι το ψωμί να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Σε 550 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, βάζουμε λίγο αλάτι, ανακατεύουμε και δημιουργούμε μία κιλότητα. Προσθέτουμε το 1 τρίτο από το νερό που είναι σε θερμοκρασία δωματίου, 50 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά και το υπόλοιπο νερό μέχρι που να γίνει ζύμη. Με αυτή τη ζύμη μπορούμε να κάνουμε μία μεγάλη πίτσα ή δύο πιο μικρές. Την ανοίγουμε με τα χέρια στο μέγεθος που θέλουμε. Εμείς χρησιμοποιήσαμε σάλτσα ντομάτας. Ρίγανη. Γαλοπούλα. Πιπεριές. Φρέσκα μανιτάρια. Thank you.
τριμμένο κίτρινο τυρί, και μπέικον. Ψήνουμε στους 220 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει το ζυμάρι, στην πιο χαμηλή σκάλα της κουζίνας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη στο μισό χλιαρό γάλα. Ενσωματώνουμε τα αυγά, το γιαούρτι το σπορέλαιο και το υπόλοιπο γάλα ρίχνουμε το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αλάτι και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για τουλάχιστον μισή ώρα να ξεκουραστεί. Αναμειγνύουμε το τυρί κρέμα με τη φέτα. Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την ανοίγουμε σε φύλλο. Απλώνουμε το μείγμα τυριών. Τυλίγουμε σε ρολό κόβουμε σε 18 κομμάτια με πάχος 2 δάχτυλα τα τοποθετούμε σε φόρμα 26 εκατοστών Αλείφουμε με κρόκο αυγού, πασπαλίζουμε σουσάμι και κολοκυθόσπορο, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή.
Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη σε λίγο χλιαρό νερό. Προσθέτουμε το σπορέλαιο, το υπόλοιπο νερό και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Αλάτι. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Αναμειγνύουμε την πραλίνα με τις σταγόνες σοκολάτας. Πλάθουμε ελαφρώς τη ζύμη. Την χωρίζουμε σε μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε μακρόστενα φύλλα. Με τη βοήθεια ενός κορνέ βάζουμε πραλίνα. Κλείνουμε πάρα πολύ καλά για να μην χυθεί. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Τα περνάμε από ζαχαρό νερό ή νερό με πετιμέζι. Στην συνέχεια τα περνάμε από καβουρδισμένο σουσάμι. Τα βάζουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Τα αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν και ψήνουμε στους 230 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!